Κύριε Καρασαλή, σήμερα είμαστε εδώ στην κατάσταση του Σπύρου Βλάχης στο Κανόνι και για πρώτη φορά ένα όνειρο δικό σας έχει υλοποιηθεί. Παρακολουθείτε την προπόνηση της ομάδας σε επίπεδο γάμα εθνικής κατηγορίας. Πώς νιώθετε γι' αυτό καταρχήν? Είμαι πολύ ευχαριστημένος που η ομάδα πέτυχε το στόχο της να πάρει το πρωτάθλημα και να ανέβει στη γάμα εθνική. Ξέρουμε ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και όσο πάμε, όσο περνάνε οι μέρες, οργανωνόμαστε καλύτερα. Πιστεύω ότι με την έναρξη του πρωταθλήματος θα είμαστε έτοιμοι για να ανταποκριθούμε στο πολύ δύσκολο αυτό το πρωτάθλημα που λέγεται ΓΑΜΑ Εθνική. Διαφορετικές απαιτήσεις σε αυτό το πρωτάθλημα με νέο προπονητή, τον κύριο Θεοδωσιάδη. Πώς έγινε η επιλογή στο πρόσωπο του Κατερνιώτη Τεχνικού? Θεωρώ μετά τον Ρομπέρτο Μπολάνο, που δεν συμφωνήσαμε. Πήγε μια διαφορετική φιλοσοφία, τέλος πάντων. Ναι, μια διαφορετική φιλοσοφία. Θεωρώ ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι καλύτερο και να ανταποκριθούμε σε αυτό το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής με ένα πολύ καταξιωμένο προπονητή, όπως είναι ο Νίκος ο Θεοδωσιάδης. Του έκανα μία πρόταση, το σκέφτηκε και μέσα σε μία εβδομάδα μου απάντησε ότι θέλει να εργαστεί στην ομάδα μας. Γνώσεις κατηγορίας και του ομίλου που ήταν με την Καρεσκάκη και τον πιο πάνω όμιλο, γιατί ακόμη δεν ξέρουμε και ακριβώς πού θα παίξουμε. Ναι. Δεν έχει καθοριστεί ο όμιλος του χρόνου. Ναι, θεωρώ ότι είναι και όχι μόνο της ΓΑΜΑ Εθνικής, έκανε και πέρυσι και, σε Β' Εθνική από τον Λάρισας. Έχει περγαμηνές παιδαγωγού και αυτό που λέτε κι εσείς ότι έχει πολύ καλούς στόχους στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλαδή με όσες ομάδες έχει ασχοληθεί, έχει κάνει και πρωταθλητισμό. Βλέπουμε σήμερα εδώ στο γήπεδο στο Κανόνι αρκετό έμψυχο δυναμικό. Στελεχώνονται η ομάδα σιγά σιγά. Θα υπάρχουν και άλλες μεταγραφικές κινήσεις? Ναι, ό,τι είχα πει και πέρσι τελειώνοντας το πρωτάθλημα, ότι μέλημά μου ήταν όσους μπορούμε και κυρίως ποδοσφαιριστές να τους κρατήσουμε. Και αυτό κάναμε. Αλλά μια ομάδα θέλει τουλάχιστον 18 καλούς ή 20 σάξιους ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτό αναγκαζόμαστε και φέρνουμε από αλλού ποδοσφαιριστές. Καλά παιδιά πρώτα απ' όλα και πολύ καταξιωμένους ποδοσφαιριστές. Επειδή έχει γίνει μια συζήτηση, εσείς απευθυνθήκατε σε κερκυρίους ποδοσφαιριστές για να συνεργαστείτε τη φετινή αγωνιστική περίοδο? Ναι, σε αρκετούς απευθύνθηκα. Αλλά λόγω των υποχρεώσεων της δουλειάς τους δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τώρα, επειδή ο κόσμος του χρόνου ανησυχεί, υπάρχει αισιοδοξία για το πού θα αγωνιστεί η ομάδα την αγωνιστική χρονιά? Πιστεύω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα τελειώσουμε και τα γήπεδα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό που ανταποκρίνεται σαν γήπεδο για τον χρόνο, πιστεύω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα το έχουμε τελειώσει. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και νομίζω είναι και θέμα επιβίωσης. Είσαστε μόνος σας, έχετε κάποιους συνεργάτες, βοηθούς. Μεγάλο το οικονομικό σκέλος για την ομάδα του χρόνου. Βοήθεια υπάρχει, θα υπάρξει? Τι νομίζετε εσείς? Θα υπάρξει. Βάλει πολύ φτηνό εισιτήριο διαρκείας από ό,τι έχω παρατηρήσει. Είναι ένα πολύ, πολύ φτηνό. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο να έρθει και ο πολλής κόσμος για να παρακολουθήσει την ομάδα μας και το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Γι' αυτό είναι ο στόχος. Ναι, ο κόσμος μπορεί να έρχεται και να έχει και απαιτήσεις και να έχει και άποψη και να κάνει και κριτική. Αυτά είναι εύκολα πράγματα. Ναι. Στην πράξη γίνεται. Στην πράξη βλέποντας και κάνοντας. Όσον αφορά για το κομμάτι που λέτε ότι αν είμαι μόνος μου ή όχι, είναι αρκετά άτομα που μπορούν να βοηθήσουν και βοηθάνε το εγχείρημα αυτό που κάνουμε. Ήδη από την διοίκηση έχουν στελεχωθεί και άλλα 2-3 άτομα που και αυτά θα βάλουν το όβολό τους. Αλλά πιστεύω ότι αν υπάρχει οργάνωση όπως εμείς, σαν ομάδα, θα πάμε πολύ καλά και στο θέμα το οικονομικό. Το μεταγραφικό μπαμ πότε θα γίνει? Σιγά-σιγά. Κότς, καλώς ήρθες. Καλή χρονιά, καλώς να ευχηθούμε με υγεία. Να είστε καλά. Και εγώ να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία να έχουμε. Μια απόφαση που την πήρατε εύκολα, δύσκολα, το σκεφτήκατε να έρθετε στο νησί του Φεάκο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του χρόνου ως νεφώτης στην κατηγορία? Η αλήθεια είναι ότι θα σας πω ότι ο πρόεδρος με πίεσε πάρα πολύ και αυτό ήταν ένας λόγος που μου έκανε να αποφασίσω να έρθω εδώ πέρα. Είδα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει όρμα και έχει φιλοδοξίες και αν και ήταν αρκετό το χρονικό διάστημα που μιλούσαμε, νομίζω τέλος καλό όλα καλά, ευωδόθηκαν και έγινε η συνεργασία. Από εκεί πέρα εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο για την επιλογή. Νομίζω ότι ο κύριος Καρασαρλής είναι η ψυχή της ομάδος, είναι ο χρηματοδότης, είναι ο αιμοδότης και όλοι οφείλουμε να κάνουμε το πάνω ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες του. Θυμίζει παγιούς ανθρώπους, ρομαντικούς του ποδοσφαίρου. Είναι η εξαίρεση του κανόνα, νομίζω, στην εποχή που ζούμε και την έχετε βιώσει εσείς πολύ καλά. Έτσι ακριβώς, νομίζω ότι τέτοιους ανθρώπους τους χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο και εμείς που ασχολούμαστε με αυτό και είμαστε οι άμεσα πρωταγωνιστές, νομίζω ότι θα κάνουμε το πάνω από την πλευρά μας για να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους κρατήσουμε και να τους έχουμε κοντά μας. Τώρα, τι γίνεται στην ομάδα του χρόνου? Πριν έρθετε εσείς, από ό,τι είχαμε καταλάβει, είχε μείνει το μεγαλύτερο μέρος του έμψυχου δυναμικού. Κάποιες προσθήκες θα γίνουν, πέστε μας την εικόνα. Ναι,
συμφωνία με τη διοίκηση. Η επέκταση περσινή, ο πιο βασικός κορμός δηλαδή, μείνανε στην ομάδα. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπάρχει ένας κορμός και πάνω στον κορμό αυτόν εμείς θα χτίσουμε. Σίγουρα θα γίνουν προσθήκες. Ήδη γίνανε 4 προσθήκες, θα γίνουν και άλλες. Όπου νομίζουμε ότι βλέποντας τη διάρκεια της προετοιμασίας και προπονήσεις, εγώ ότι χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση, νομίζω θα το κάνουμε. Ο στόχος μας είναι να παίξουμε ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο, να είμαστε ανταγωνιστικοί σαν ομάδα και μέσα από την διαδικασία αυτή, δηλαδή του σωστού ποδοσφαίρου με πλάνο και με τακτική και στρατηγική, να μπορέσουμε να φτάσουμε αυτή την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτό το ελκυστικό ποδόσφαιρο σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Το ακούμε συνέχεια. Εσείς ποια φιλοσοφία είστε, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, τι υποστηρίζετε, κύριε? Εντάξει, εγώ συνήθως στο 4-2-3-1 και στο 4-3-3, αλλά από εκεί πέρα αυτό δεν λέει κάτι. Εγώ κοιτάω ανάλογα τους ποδοσφαιριστές που έχω. Τα εργαλεία που έχετε στα χέρια. Έτσι ακριβώς, ανάλογα προσαρμόζω και το σχηματισμό. Οπότε ακόμα είμαστε σε διαδικασία που βλέπω την ομάδα, την παρακολουθώ και στη διάρκεια θα αποφασίσουμε τι θα παρουσιάσουμε στο γήπεδο. Έχετε απόλυτη εικόνα της κατηγορίας που θα αγωνιστείτε, της γάμα-θής κατηγορίας, τόσο από τον όμιλο που παίζατε με τον Καρεσκάκη, όσο και τον πάνω όμιλο. Τι πρωτάθλημα περιμένετε να δείτε εσείς, βάσει όλο αυτό που έχουν δημιουργηθεί έως τώρα, βέβαια, έτσι? Το πρωτάθλημα της γάμα-εθνικής, όπως ξέρετε και εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι αρκετές ομάδες οι οποίες είναι δυνατές. Είναι πρωτάθλημα το οποίο για να σωθείς πρέπει να πρωταγωνιστήσεις. Πέφτουν αρκετές ομάδες. Οπότε καταλαβαίνετε από μόνοι σας και τη δυσκολία. Εγώ σας είπα, εμείς, αν και νεοφώτιστη ομάδα, καινούργια ομάδα, έχουμε μεγάλη όρεξη για δουλειά. Η ομάδα αυτή έχει πολύ παρόν και μεγάλο μέλλον, έχει προοπτική και είναι και ένας λόγος ακόμα αυτός, η προοπτική και η φιλοδοξία του Προέδρου που συμβαδίζει με τις δικές μου και νομίζω είναι ένας λόγος που ακόμα που με έκανε να έρθω στην Κέρκυρα. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα έχει ένα μειονέκτημα ο χρόνος και φαντάζομαι το έχετε καταλάβει κι εσείς, είναι το γηπεδικό. Σίγουρα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που πρέπει άμεσα να λυθεί, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε έστω και... Η έδρα έχει λυθεί σύμφωνα στις πληροφορίες δικές μου. Έχει κατασταλάξει η διοίκηση που. Το θέμα είναι οι προπονήσεις. Ωραία, ναι. Από εκεί πέρα το θέμα των προπονήσεων νομίζω ότι σίγουρα θα μας δυσκολέψει και μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά όταν έχεις καλή διάθεση για προσφορά και για δουλειά, νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να λυθούν. Κότς, θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά, αλλά ένα πράγμα θέλω να μου πείτε για να σας αφήσω να κάνετε την προπόνηση. Πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει σε εσάς που είσαστε προπονητής και σχεδιάζετε την ομάδα σας, αλλά κυρίως στους ποδοσφαιριστές, η μετάβαση του συνθετικού χλωτάπητα της μιας Κυριακής με το φυσικό χλωτάπητα της επόμενης Κυριακής? Ναι, είναι ένα πρόβλημα και αυτό, το οποίο θα πρέπει να βρούμε λύση. Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει από μόνοι τους να το καταλάβουν και εγώ θα τους βοηθήσω βέβαια πάνω σε αυτό το κομμάτι, ότι αυτό είναι το θέμα, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό, να μην το σκεφτόμαστε και να προσαρμοζόμαστε ανάλογα με το τι γήπεδο θα αντιμετωπίσουμε κάθε Κυριακή. Τώρα, από ό,τι παρατηρώ, βλέπω αρκετό εμψυχο δυναμικό. Τι κίνηση έχει να κάνει ακόμη η ομάδα? Νομίζω ότι δεν είμαστε ακριβώς όσα ήθελα, εγώ θέλω γύρω στους 25 να είμαστε, είμαστε 20 αυτή τη στιγμή. Θα δούμε στη διάρκεια τη θέση. Ξέρω για center forward που ψάχναμε. Σίγουρα η θέση center forward ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντική και είμαστε σε διαδικασία αναζήτησης. Εμείς νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα για την άλλη θα δουλέψουμε, θα δω εγώ τι ακόμα προσθήκες χρειάζονται και οπωσδήποτε θα δώσουμε λύσεις σε αυτό το θέμα. Η ομάδα θα μείνει εδώ σε όλη τη διάρκεια βασικού στάδιου προετοιμασίας? Ναι, εδώ θα μείνει, δεν θα πάει πουθενά. Θα δουλέψουμε εδώ πέρα. Καλή συνέχεια, coach, με υγεία πάνω απ' όλα για εσάς και τους ποδοσφαιριστές και κάθε επιτυχία να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ και εύχομαι και εσείς να βοηθήσετε από την πλευρά στην προσπάθεια που κάνει αυτή η ομάδα, ώστε να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό, στο ποδοσφαιρικό της Ελλάδος. Σήμερα βρεθήκαμε στην καταστάση του Πυρουβλάη στο Κανόνι για να σας παρουσιάσουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την παρουσία του Κρόνου Αργυράδος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δίπλα μου έχω έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει ακόμη ένα για να συμπληρώσει τα 20 χρόνια. Δηλαδή θέλει ένα ακόμη χρόνο για να κάνει την 20η προετοιμασία στην καριέρα του. Εσύ ως έφτασε 19η, πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο και ένας λόγος που παίζει ακόμη ποδόσφαιρο είναι αυτός. Είναι πάντα πρώτος στην προπόνηση, φεύγει τελευταίος, αλλά κυρίως έχει στόχο και όραμα. Και αυτά τα δύο παίζουν σημαντικό ρόλο έτσι ώστε να είναι από τους πρωταγωνιστές μιας ομάδας. Δεν είναι άλλος από το φυσικό αρχηγό αυτής της ομάδας, τον Βασίλη τον Πετρογιάννη, ο οποίος είναι κοντά μου για μια ακόμη φορά. Βαρεθήκαμε να τα λέμε, αλλά πραγματικά 19η προετοιμασία. Ναι, έτσι είναι βέβαια όπως είπες. Πάλι εδώ στο καθήκον για την ομάδα μας.
Εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς και να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε βάλει. Ξεχωριστή χρονιά, άλλο το επίπεδο του τοπικού, άλλο αυτό της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εσύ τα έχεις βιώσει και τα δύο. Καταρχήν, σαν έμπειρος και αρχηγός της ομάδας, τι μήνυμα θέλει να στείλει στους συμπαίκτες του και αυτούς που είχες και πέρσι, αλλά και αυτούς που θα έρθουν. Αυτό που θέλω να σας ευχηθώ είναι να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Και να πετύχουμε τους στόχους μας, να γίνουμε μια οικογένεια, η ομάδα. Και από εκεί και πέρα, μέσα από τη δουλειά, την προπόνηση, να βγάλουμε αυτό που θέλουμε και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Νέος προπονητής, γνώστης της κατηγορίας, άγνωστος σε εσάς, στους περισσότερους, ο κύριος Θεοδωσιάδης. Πρώτες εντυπώσεις. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής, από τα πρώτα δείγματα στις τρεις προπονήσεις που έχουμε κάνει. Βέβαια, θέλουμε χρόνο και εμείς και αυτός σε εμάς. Εντάξει, είναι ένας προπονητής Β' Εθνικής. Μόνο και μόνο αυτό λέει πολλά. Φαντάζομαι μίλησες μαζί του, τι του είπες, τι σου είπε. Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Τρεις φορές έχουμε βρεθεί. Στην πορεία έχουμε να πούμε πολλά, πιστεύω. Η διοίκηση Καρασκαλή φρόντισε να κρατήσει το μεγαλύτερο ποσοστό του έψυχου δυναμικού που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα. Θα κάνει κάποιες προσθήκες, θεωρείς ότι αυτή η φιλοσοφία θα παίξει σημαντικό ρόλο έτσι ώστε αυτή η ομάδα να αποκτήσει γρήγορα χημεία και ομοιογένεια? Σίγουρα σημαντικό ρόλο παίζει ο κορμός της ομάδος. Από εκεί και πέρα εννοείται που χρειαζόμαστε ενισχύσεις, χρειαζόμαστε να έρθουν καλοί ποδοσφαιριστές, να βοηθήσουν και εμάς και εμείς να βοηθήσουμε αυτούς να μπουν στο κλίμα της ομάδος και στην οικογένεια του χρόνου. Σήμερα η ομάδα κάνει προπόνηση στη Βλάση. Μπορεί να πάει στο περιβόλι, μπορεί να πάει σε χίλια γήπεδα. Είναι το πρόβλημα του χρόνου? Σίγουρα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Μας ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια την ομάδα. Και τα 4 χρόνια που είμαι τώρα με τον κύριο Καρασαρλή και πριν άλλα 3 χρόνια. Σε άλλες εποχές, ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι λυπηρό για αυτή την ομάδα να μην έχει γήπεδο δικό τους. Να έχει βέβαια γήπεδο και να τους το πάρουν για διάφορους λόγους. Χωρίς να τους φτιάξουν το γήπεδο. Να αντικατασταθεί αυτό που πήραν. Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα, το ζητούμενο είναι που θα παίξει ρόλο στη δική σας προσπάθεια. Το θέμα της προπόνησης και το πού θα παίξετε. Πληροφορίες λένε ότι έχει βρεθεί μια λύση το πού θα παίξετε, αλλά γενικά το θέμα προπόνησης. Σίγουρα θα μας ταλαιπωρήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Θεωρώ ότι θα βρούμε τη λύση. Αν και είναι λίγο δύσκολο, θεωρώ ότι θα τη βρούμε τη λύση για να μπορεί η ομάδα να έχει σωστή λειτουργία, να είμαστε οργανωμένοι. Πάνω απ' όλα σε αυτό που θέλει ο προπονητής και σε αυτό που έχει η ομάδα σαν απέτηση στη ΓΑΜΑ Εθνική. Άλλωστε, ο Καρασκαλής δεν σας έχει αφήσει ποτέ μόνος, είναι πάντα κοντά και σας στηρίζει σε όλη την προσπάθεια και σε όποιες δυσκολίες και προκύψουν. Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντα είναι δίπλα μας, πάντα μας στηρίζει και θεωρώ ότι θα βρει την κατάλληλη λύση έτσι ώστε για το καλύτερο της ομάδος. Πέρσι το χωριό των Αργυράδων δηλαδή, δεν φροντοφώναξε παρόν σε πολλές περιπτώσεις. Φέτος όμως που η ομάδα θα εκπροσωπήσει όλο το χωριό σε πανελλήνιο πρωτάθλημα και συγκεκριμένα σε αυτό στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, εσύ ως αρχηγός αυτής της ομάδας, τι θέλεις να τους πεις? Εγώ θέλω να τους πω ότι τους έχουμε πάρα πολύ ανάγκη η ομάδα, τον κόσμο. Θέλω να είναι πάντα δίπλα μας, να μας βοηθήσει, γιατί αυτό δίνει μεγάλη όθηση στην ομάδα και η ομάδα χωρίς κόσμο δεν έχει μέλλον. Δηλαδή, να φέρουμε ένα παράδειγμα, αν η ομάδα παίξει στην πόλη, πρέπει να κάνουν την υπέρβαση εντός αγωγικών να έρθουν. Εντάξει, θεωρώ ότι στην πόλη θα παίξουμε αναγκαστικά, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Να μην κρύβομαστε τώρα πίσω από τα δάχτυλά μας. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι τρομακτικά δύσκολο για τον κόσμο να έρθει 2 φορές το μήνα στην πόλη να δει την ομάδα. Εννοείται ότι πρέπει να είναι όλοι κοντά. Δεν είναι δηλαδή δικαιολογία αυτή ότι παίζουμε στην πόλη και δεν πρέπει ο κόσμος να είναι κοντά μας. Εσύ είσαι εμπειρία της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Φάση της εικόνας που έχει σχηματίσει προς το παρόν, θεωρείς ότι θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα? Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Για να επιβιώσεις αυτή την κατηγορία πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό. Θεωρώ ότι ο Κρόνος είναι έτοιμος να κάνει πρωταθλητισμό. Για να πετύχουμε το στόχο μας, αναγκαστικά και έτσι όπως είναι οι ομίλοι, αν πέφτουν πάλι 6 ομάδες ή 7, δεν ξέρω πόσες. Θα το δούμε, δεν έχει βγει προκήρυξη ακόμα. Πρέπει αναγκαστικά να κάνεις πρωταθλητισμό. 2 ομάδες όμως στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία από τον ομό της Κέρκυρας. Θα είναι θετικό ή αρνητικό? Σίγουρα είναι πολύ θετικό αυτό να υπάρχουν 2 ομάδες. Είμαστε εμείς και η Λευκήμη και να ευχηθώ και στη Λευκήμη καλή πορεία να έχει και καλή χρονιά. Σίγουρα είναι πολύ θετικό για τον Κυριακό ποδόσφαιρο, για τον Κυρκυρό ποδοσφαιριστή. Αρκεί να τον εκμεταλλευτούμε όλοι από τη θετική μεριά. Αρκεί να θέλει και ο Κυρκυρός ποδοσφαιριστής.
Σίγουρα, αυτό είναι πάνω απ' όλα. Αν θέλει ο Κερκυρός ποδοσφαιριστής, υπάρχει ταλέντο πολύ. Λίγο περισσότερο όρεξη. Πολύ σχετικό, μην το λες εσύ αυτό. Σχετικό είναι. Γιατί εσύ ήρθες πρώτος εδώ σήμερα στην προπόνηση, θα φύγεις τελευταίος, το κάνεις χρόνια. Άλλοι δεν το κάνουν όμως. Γι' αυτό σου λέω είναι σχετικό. Σίγουρα, ναι, έτσι είναι όπως το λες. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ταλέντο. Πρέπει οι αρμόδιοι να το φέρουν στο γήπεδο. Να το αξιοποιήσουν δηλαδή. Να το αξιοποιήσουν, πρώτα να έρθει στο γήπεδο και μετά. Ποιος θα το κάνει αυτό? Πρώτα ξεκινάνε τους παράγοντες. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα μαζί αυτή, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα και πάντα να δεις το καλό παράδειγμα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά που είστε για άλλη μια φορά κοντά μας. Μιχάλη, καταρχήν, καλώς ήρθες στην ομάδα του Κρόνο Αργυράδων. Μια απόφαση δύσκολη για εσένα, φαντάζομαι. Από τη στιγμή που αγωνιζόσουν μέχρι πρώτη στην συντοπίτησα Έλευκη Μη. Πώς την πήρες τελικά για να πει το ναι στον πρόεδρο Καρέ Σαρλί? Καλησπέρα σας. Ο πρόεδρος με προσέγγισε πάρα πολύ όμορφα. Ήρθαμε σε συζήτηση και τα συμφωνήσαμε. Και ήταν πολύ εύκολη η απόφασή μου, διότι εμένα μου άρεσε ο τρόπος που με προσέγγισε η ομάδα και ο πρόεδρος. Ήρθες σε μια ομάδα νεοφώτιστης στην κατηγορία της ΓΑΜΑ Αθηνικής Κατηγορίας. Τι κλίμα συνάντησες στις πρώτες προπονήσεις εδώ στην ομάδα των Αργυράδων? Τα παιδιά με καλωσόρισαν πάρα πολύ θερμά, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς η περσινή ομάδα έχει μείνει κατά μέτρο το μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι έχω ενημερωθεί. Ναι. Και έχουν μια πολύ καλή παρέα και είναι πολύ δεμένοι, οπότε ήταν πολύ εύκολο για μένα. Και εσύ θα βάλεις τη δική σου πινελιά στη μεσαία γραμμή, η οποία είναι ήδη ενισχυμένη στην ομάδα του χρόνου για την νέα περίοδο. Θα προσπαθήσω και εγώ να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ, να βοηθήσω και εγώ την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Τελικά είσαι οχτάρι, σε δεκάρι, σε εξάρι, τι είσαι? Εντάξει, η αγαπημένη μου θέση είναι οχτάρι. Εκεί μου αρέσει να παίζω. Τώρα από εκεί πέρα ο προπονητής θα κρίνει. Προπονητής ο κύριος Εδωσιάδης, το γνωρίζεις? Ναι, το γνωρίζω. Το γνωρίζω ονομαστικά. Δεν έχω συνεργαστεί ξανά μαζί του. Αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια. Φιλοσοφία του νέου προπονητή έχεις ακούσει? Όχι, δεν την έχω ακούσει. Θα τη δουλέψουμε. Πρώτες μέρες πώς σου φαίνεται με τον νέο προπονητή? Πάρα αρχή και δύσκολη. Ναι, εννοείται αυτό. Προσπαθεί να περάσει τη δικιά του φιλοσοφία. Εμείς δουλεύουμε σκληρά. Από εκεί και πέρα το γήπεδο είναι εκεί. Θα δουλέψουμε και για να βγάλουμε αυτά που θέλει ο προπονητής μας. Σωστά το είπες, το γήπεδο είναι εκεί. Γιατί εσείς οι ποδοσφαιριστές λέτε ότι το βασικό στάδιο προετοιμασίας είναι το Α και το Μ για να δείξετε στη διάρκεια του πρωταθλήματος αυτό που δουλέψατε και αυτό που είσαστε δηλαδή. Έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό δουλεύουμε την προετοιμασία τόσο σκληρά για να ανταπεξέλθουμε όλη τη χρονιά και να βγάλουμε αυτά τα πράγματα που θέλει ο προπονητής. Καταρχήν, τις πρώτες εντυπώσεις από τον Κρόνο. Καλώς ήρθες. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις πρώτες εντυπώσεις. Είδα ένα οικογενειακό κλίμα. Θέλω να συμμετέχω πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Η ομάδα έχει φιλοδοξίες, στόχους και όλοι μαζί ελπίζω να προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε. Ο Φώτης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Αθηνικής Κατηγορίας, άρα δύσκολο το εγχείρημα έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά στην ομάδα υπάρχουν κάποια έμπειρα παιδιά τα οποία μπορούν να σταθούν στη ΓΑΜΑ Αθηνική, το έχουν αποδείξει κι άλλες φορές. Και κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία. Εσύ έχεις την εμπειρία της ΓΑΜΑ Αθηνικής Κατηγορίας και από τον Όλυμπο και από την ΑΕΛ. Περιμένεις ένα δύσκολο πρωτάθλημα? Ναι, το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Αυτό εξαρτιέται και από τους στόχους που έχει θέσει κάθε ομάδα. Εμείς θα κοιτάξουμε την ομάδα μας, τους αυτούς μας. Θα γυμναστούμε με τον προπονητή μας, τον καινούριο. Εσείς γνωρίζετε το στόχο, το δικό σας? Πάμε για την καλύτερη βγή. Ο προπονητής είναι νέος στο νησί, έχει την εμπειρία της ΓΑΜΑ Αθηνικής Κατηγορίας. Εσύ που γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις, πώς τον είδες? Φαίνεται δουλεύει πολύ ο προπονητής. Φαίνεται ήταν και σε μια καλύτερη κατηγορία από τη ΓΑΜΑ Εθνική, στη Β. Έχει παίξει και τόσα χρόνια ποδόσφαιρο, θα μας μεταδώσει εμπειρία, γνώσεις. Όλοι μαζί, μια προσπάθεια. Πολλοί λένε ότι έχεις κάτι να αποδείξεις. Εσύ το πιστεύεις αυτό? Δεν έχω να αποδείξω κάτι σε κάποιον. Δεν ξέρω ποιοι το λένε αυτό. Είσαι ο Ανδρέας Βάρελης. Ναι.